Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Τιμωρός». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Λεωνίδας Κομνηνός έκανε τα πάντα για να απομακρύνει τη Δομινίκη από τον περιγυρό τους. Παρά τα παρακάλια των παιδιών τους, ο άντρας υποστήριζε πως η εξάρτησή της από το αλκοόλ την καθιστούν ανίκανη ως μητέρα και ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Έτσι εκείνη, πριν φύγει μακριά για να γλιτώσει από τον ίδιο της τον άντρα, που τη δηλητηρίαζε με φαρμακευτικές αγωγές, παρέμεινε κλειδωμένη στο δωμάτιό της ή στο εξοχικό της οικογένειας, εκεί όπου και ανακάλυψε το ημερολόγιο της ερωμένης του Λεωνίδα Ντέμης, η οποία κατέγραφε την άσχημη συμπεριφορά του Κομνηνού και το γεγονός πως την ανάγκασε να κάνει έκτρωση. Η Δομινίκη, σίγουρη πως ο άντρας της σκότωσε την κοπέλα, έφτασε μέχρι τον εισαγγελέα για να καταγγείλει τα όσα έχει ανακαλύψει και να του δώσει το ημερολόγιο. Όταν όμως ο Λεωνίδας έμαθε τι είχε κάνει, έκοψε τα φρένα του πατέρα του Μάρκου. Η Δομινίκη δεν είχε πια άλλη επιλογή από το να εξαφανιστεί, στέλνοντας ένα γράμμα στα παιδιά της πως αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Στην πραγματικότητα όμως, η σύζυγος του Λεωνίδα είναι απλά κρυμμένη και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την εμφάνισή της, προκειμένου να ξεσκεπάσει τον ισχυρό άντρα. Όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, η Δομινίκη ξέρει ότι ο Χριστόφορος είχε κρύψει το ημερολόγιο της Ντέμης στο γραφείο του. Έτσι θα επιχειρήσει να μπει στο σπίτι του εισαγγελέα Μωραϊτή. Η Αγγελική και ο Μάρκος θα ξαφνιαστούν με την επίσκεψή της, αλλά καθώς και εκείνοι θέλουν να κάνουν κακό στην οικογένεια Κομνηνού, θα δεχτούν να τη βοηθήσουν. Έτσι αποφασίζουν να ψάξουν όλοι μαζί το παλιό γραφείο του εισαγγελέα. Στο τελευταίο συρτάρι και κάτω από τον πάτο θα ανακαλύψουν το τετράδιο που καίει τον Λεωνίδα. Ένα-ένα τα κομμάτια του παζλ θα ενωθούν και ο Μάρκος θα κατανοήσει λοιπόν το λόγο που ο πατέρας του Αλέξη θέλησε να βγάλει από τη μέση εκείνον και τον Χριστόφορο. Όμως δεν θα αντιδράσουν σπασμωδικά. Μελετούν κάθε κίνησή τους πριν το καταγγείλουν και αυτό θα συμβεί πολύ αργότερα στην ιστορία, όπου η Δομινίκη θα κάνει την εμφάνισή της και τα παιδιά της θα χάσουν τη γη κατά από τα πόδια τους, αφού καταλαβαίνουν το πλειόν του πατέρα τους.